Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε και θα αναφέρω σχετικά με τις βιταμίνες, ποιες μπορούν να μας βοηθήσουν. Το ζητήσατε πολλά άτομα, οπότε δεν λέω τι να κάνετε, έτσι. Εγώ θα αναφέρω τι έχω πάρει και με βοήθησαν. Λοιπόν, ό,τι αφορά για τη γράμμωση. Θα σας αναφέρω ακριβώς τι έχω πάρει και με βοηθήσανε στο να πιάσω το στόχο μου πέρσι στα γενέλθειά μου που για ένα μήνα γράμμωσης, 30 ημέρες, έπαιρνα αυτές τις βιταμίνες οι οποίες με βοήθησανε στο στόχο μου. Ήμουν ας πούμε στο 15, 14, μισό, δεν θυμάμαι καλά, και είχα φτάσει στο 7,2%. Εντάξει, η μέτρηση έγινε σε ένα απλό λιπομετρητή που έχουν τα γυμναστήρια, αλλά η σημασία έχει ότι η διαφορά που έπεσα. Λοιπόν, έτρωγα 5 φορές την ημέρα και σε κάθε γεύμα μέσα θα σας πω τι έβαζα. Λοιπόν, το πρωί που ξυπνούσα με το πρωινό έπαιρνα μία πολυβιταμίνη, μία βιταμίνη C των 1000 μιλιγκράμμ, μία βιταμίνη ε 400 IU, ένα CLA και ένα ωμέγα 369 των 1000 αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτά ήταν για το πρωί. Στο δεύτερο γεύμα μου έπαιρνα πάλι ένα CLA και ένα ωμέγα 369 των 1000 μιλιγκράμμ. Στο τρίτο γεύμα αντίστοιχα πάλι το ίδιο. CLA και ωμέγα 369 των 1000. Το CLA είναι καλό να το δουλεύει για 3 μήνες, για να κάνω μια παρένθεση εδώ, για 3 μήνες και οπωσδήποτε 3 φορές την ημέρα. Δηλαδή να παίρνεις ας πούμε 3.000 mg. Μιλιγκράμμ, συγγνώμη, όχι mg. Ναι, μιλιγκράμμ, mg. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στο τέταρτο γεύμα που και εκεί πάλι έπαιρνα ένα CLA και ένα ωμέγα 369 των 1000 και το βράδυ πριν κοιμηθώ έπαιρνα ένα γκάμπα 50 μιλιγκράμμ ψευδάργυρο και έπινα μία πρωτεΐνη 80% καζεΐνη, από υδατάθρακα δηλαδή, και 500 μιλιγκράμμ μαγνήσιο. Αυτά ήταν που έπαιρνα, απλά με τη διαφορά τις ημέρες που έκανα προπόνηση, μετά την προπόνησή μου, στην πρωτεΐνη μέσα έβαζα 5 γραμμάρια λευκίνη, 5 γραμμάρια γλουταμίνη και έπαιρνα μαζί και μία βιταμίνη C το 1000. Αυτό ήταν όλο το πρόγραμμα ό,τι αφορά με τις βιταμίνες που με βοήθησαν στο να πέσω το σωματικό μου λίπος και να πετύχω το στόχο που έβαλα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, που δεν είναι τη στιγμή, θα σας πω αν θέλετε να κάνω και ένα βίντεο ό,τι αφορά για το μυϊκό όγκο, έτσι. Γιατί εκεί χρειαζόμαστε άλλες βιταμίνες. Αυτές είναι που έπαιρνα σαν παππούς Τάσος και με βοήθησαν. Σας ανάφερα, έχω και σχετικό βίντεο, αν πάτε ας πούμε στο YouTube, στο κανάλι μου και δείτε,
Έχω μέσα με τίτλο «Πώς γράμμωσα σε ένα μήνα», τα έχω αναλυτικά τι έτρωγα και τι βιταμίνες έπαιρνα. Το είχα αναφέρει και πριν, αλλά εντάξει. Κάποιοι λένε, ξανακάνε ένα βιντεάκι και πες μας για τις βιταμίνες. Αυτά είχα να σας πω, αυτά είναι τα... Αλλά αυτά βοηθάνε, είναι έξτρα, έτσι, είναι συμπληρώματα, το λέει και η λέξη. Το βασικότερο, παιδιά, απ' όλα είναι να τρώμε σωστά, έτσι. Τις σωστές πρωτεΐνες, τους σωστούς υδατάνθρακες, τα σωστά καλά λιπαρά και τις φυτικές ίνες. Πολύ νερό, σκληρή δυνατή γυμναστική, αφοσίωση, σύνεση και πίστη στο διατροφικό σου πλάνο καθημερινά. Δεν αφήνουμε κανέναν και για τίποτα να μας χαλάσει το ημερήσιο πλάνο μας. Έτσι. Αν αγαπάς και θέλεις να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, πρέπει να το παλέψεις και να το κάνεις. Φυσικά όλα αυτά τώρα που λέμε δεν είναι για όλους, έτσι. Είναι για συγκεκριμένους ανθρώπους, με συγκεκριμένους στόχους, γιατί έχει και ένα κόστος. Αρκετό, δεν μπορούμε να... και δεν είναι και σωστό να τα παίρνουμε συνέχεια, έτσι. Οι βιταμίνες είναι καλό να τις παίρνουμε για 2-3 μήνες, να κάνουμε μετά μια παύση και μετά αν χρειαστεί ξανά πάλι, εντάξει, γράμμωση κάνουμε μια φορά το χρόνο στο έτσι κι αλλιώς. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να, βοηθώντας τον εαυτό μου, ίσως να βοηθήσω και κάποιους από εσάς που είστε λίγο έτσι πιο που έχουν πιο πολύ αγάπη, ας πούμε, για το bodybuilding, έτσι, σε αυτό το σιδερένιο άθλημα που λέμε. Όπως και να έχει τώρα, κακά τα ψέματα, τα σίδερα απαιτούν ενέργεια, δύναμη, γι' αυτό και μεγαλώνουν εμείς, έτσι, γι' αυτό επιτυχαίνουμε στο να χάσουμε το λίπος και στην τελική ανάλυση για να υπάρχουμε και να είμαστε γεροί σε καθημερινή βάση είναι η σωστή διατροφή, παιδιά, έτσι. Σίγουρα όλες αυτές τις βιταμίνες μπορούμε να τις πάρουμε και από τη διατροφή μας, αλλά είναι λίγο δύσκολο, θέλει μεγάλες ποσότητες και είναι άπιαστο. Αν τώρα, ας πούμε, μια χιλιάρα, 2.000, να φανταστείτε ότι μια βιταμίνη το 1.000 μιλιγκράμμα, ας πούμε, ο οργανισμός την παίρνει και θα χρησιμοποιήσει το μισό, τα 500 μιλιγκράμμα. Άμα πάρετε 3.000, θα χρησιμοποιήσει τις 1.500, τα άλλα τα αποβάλλει, ας πούμε. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Φανταστείτε τώρα πόσα πορτοκάλια πρέπει να πάρετε ή τι φαγητά, ας πούμε, που περιέχουν βιταμίνη C για να μπορούμε να καλύψουμε την ημερήσια ανάγκη, ας πούμε, από τη βιταμίνη C. Για αυτό το λόγο. Και επειδή, ας πούμε, όταν δουλεύουμε, είμαστε στη δουλειά μας και μετά λατρεύουμε και αυτό, προσπαθούμε να πάμε και στο γυμναστήριο να αξιοποιήσουμε και εκεί μία ώρα για τον εαυτό μας, να μεγαλώσουμε τις μυϊκές μας δυνάμεις, να χάσουμε ό,τι θέλει να κάνει, τέλος πάντων, ο καθένας. Σίγουρα αυτά δεν φτάνουν. Χρειαζόμαστε παραπάνω τροφή, παραπάνω βιταμίνες. Γι' αυτό και βοηθιούμαστε με τα συμπληρώματα. Όχι ότι τα επιβραβεύω, έτσι. Αλλά, εντάξει, όταν δεν τα παίρνεις από τις τροφές όμως, είναι χρήσιμα. Απλά, εγώ σας είπα αυτή τη στιγμή τι έχω κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που με βλέπετε και που με στηρίζετε. Να προσέχετε, κάντε τρόπο ζωής στη σωστή διατροφή, το περπάτημα το καθημερινό και τις αντιστάσεις, παιδιά. 3 φορές την εβδομάδα, όπως μπορεί ο καθένας, είναι καλό να γυμνάζεστε μισή ωρίτσα με 40 λεπτά, μέχρι και 5 φορές. Ανάλογα τι στόχο έχει ο καθένας από εσάς. Να προσέχετε, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Και αυτός θα σας τον ανταμείψει εις διπλούν. Αυτό είναι, παιδιά, σίγουρο. Για να αισθανόμαστε στην καθημερινότητά μας υγιείς πρώτα και φυσικά και το φαίνεστε
το τι σώμα του αρέσει τον καθένα. Αλλά το πρωτεύον λόγος είναι η υγεία. Να έχουμε καλή υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Με πολύ αγάπη, ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας.